Στην Κάρπαθο, κυρίες και κύριοι, γράφτηκε σήμερα η τελευταία πράξη της τραγωδίας με τους δύο δίτες που εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους σε υποθαλάσσιο σπήλαιο. Άνδρες του λιμενικού ανέσυραν και τη δεύτερη σωρό, ενώ αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι ο τρίτος δίτης της ομάδας σώθηκε από καθαρή τύχη. Σχεδόν 24 ώρες μετά τον εντοπισμό του πρώτου νεκρού δίτη, ενός 35χρονου Ιρανού στην Κάρπαθο, το κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος ανέσυρε σήμερα και τη δεύτερη σωρό που ανήκει σε έναν 60χρονο Τσέχο. Πιθανολογώ ότι βγαίνανε στην έξοδο, όμως δεν ξέρανε πού να πάνε, γιατί ήταν σε μια στενή χαράδρα ουσιαστικά. Και άμα δεν ήξερα, δεν ξέρει να πας πάνω κάτω, δεν γνωρίζει πού είσαι. Από καθαρή τύχη σώθηκε ο τρίτος δίτης, ένας Τσέχος που τα τελευταία χρόνια διαμένει κατά διαστήματα στην Κάρπαθο. Μάλιστα έχει εργαστεί και ως ξεναγός και είναι αυτός που ενημέρωσε τις λιμενικές αρχές για τους δύο αρχικά αγνοούμενους. Ο τρίτος είχε την τύχη και άγγιξε ένα κομμένο αλληλευτικό εργαλείο από έναν ψαρά και αυτόματα απέκτησε σημείο αναφοράς και έτσι ήξερε σε ποια κατάσταση να πάει και έτσι σώθηκε. Από τύχη. Ο δίτης που σώθηκε βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Έχασε δύο φίλους του. Η απειρία του στην εξερεύνηση υποβρύχιων σπηλαίων ήταν αυτή που φαίνεται ότι στήχησε τη ζωή στους δύο δίτες στην Κάρπαθο. Αν και ο 60χρονος Τσέχος ήταν γνώστης της περιοχής, αφού εδώ και 7 χρόνια πήγαινε στην Κάρπαθο για καταδύσεις, δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη σπηλιά. Μέλος της ομάδας διάσωσης που συμμετείχε στις έρευνες εξηγεί στο Open τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η μορφολογία της. Να φανταστείτε εμείς και με την είσοδό μας μόνο από τις φυσαλίδες μέσα στο σπήλαιο, που δεν είναι καν σπήλαιο, μια χαράδρα είναι, έχει ένζημα και με τις φυσαλίδες αρχίζει και πέφτει, είναι σαν να χιονίζει και γαλακτώνει το νερό. Αυτό δημιουργεί μηδενική ορατότητα, είτε έχεις φως είτε δεν έχεις. Με αποτέλεσμα να μην έχουν προσανατολισμό, να μην ξέρουν από πού να βγουν. Το λιμενικό σώμα διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας, ενώ δρομολογούνται ενέργειες προκειμένου να μεταφερθούν οι σωροί των δυτών αύριο με το πλοίο της γραμμής στην ιατροδικαστική υπηρεσία Ρόδου.